Καλησπέρα. Καλώς τον. Hello. Ονομάζομαι Μανώλης Κοντοπάνος, είμαι 30 ετών, ήρθα απόψε εδώ να σας τραγουδήσω. Θα μας πεις δικό σου τραγούδι. Ένα δικό μου τραγούδι. Γράφεις τραγούδια. Ναι. Τραγουδάω, γράφω στίχους και μουσική. Έχω ένα προσωπικό μου home studio με αγάπη, χρόνο, βράδια, ατελείωτα. Αξιμέρωτα. Και αξιμέρωτα. Να το στήσω, να το φτιάξω. Κάνω τις δικές μου τις παραγωγές. Μ' αρέσει να ακούω διάφορες ιστορίες διάφορων ανθρώπων. Και το συγκεκριμένο που θα σας παίξω σήμερα είναι από μια φίλη από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, η οποία μου είπε αν μπορώ και αν έχω τη διάθεση να γράψω για έναν χωρισμό που είχε, γιατί μ' άκουσε να τραγουδάω στο YouTube. Μου έδωσε δύο λέξεις να καταλάβω και να το στήσω εγώ το κομμάτι μου έτσι πως ήθελα και ήταν τα δανεικά και κάποια ιδανικά. Ωραία, πάμε στα δανεικά. Ιδανικά να δω πάμε, πώς έφτασες εκεί. Ο καιρός δες, ακόμα μ' αγαπάς, κλαις, τα βράδια μας ποτίζεις με φωνές. Λες πως όλα δανεικά είναι και στη ζωή γυρνάνε, τα βράδια μας το ξέρω σε πονούν. Κάτσε και σκέψου όλα εκείνα τα μπορώ, όσα χρειάστηκες να πω θα είμαι εδώ. Μα εσύ προτίμησες σε άλλον τα φιλιά, να δώσεις δανεικά τα ιδανικά. Κατάλαβες. Τώρα εσύ μου λες να προχωρήσω, να μην κοιτάξω πάλι πίσω. Κι η νέα σου ζωή μου λες σ' αγαπάει πιο πολύ, μα τη ζωή του δεν θα στη δώσει άλλος κανείς. Κάτσε και σκέψου όλα εκείνα τα μπορώ, όσα χρειάστηκες να πω θα είμαι εδώ. Μα εσύ προτίμησες σε άλλον τα φιλιά, να δώσεις δανεικά τα ιδανικά. Μάνολη, αντικειμενικά μιλώντας, παντελιδίζεις λιγάκι, έτσι. Με καλή έννοια το λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Τι λες εσύ, συμφωνείς μαζί μου? Όχι. Αλλά είναι σεβαστό, γιατί... Ξαναλέω, δεν το λέω αρνητικά, γιατί εάν είσαι κοντά στον Παντελή, δεν είναι άσχημο, είναι μόνο καλό. Όχι. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά δεν το επίχειρο. Ίσως μπορεί... Άθελά μου κιόλας, μερικές φορές. Εμένα μου άρεσε η φωνή σου. Ευχαριστώ. Και η μουσική, δηλαδή έτσι όπως το άκουγα, μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα πολύ βάση στο στίχο. Γιώργο. Και εμένα μου θύμισε ο τρόπος με τον οποίο τραγούδησες. Μου θύμισε αρκετές φορές. Μου θύμισε έντονα κιόλας, Παντελή Παντελίδη. Ναι. Και θυμάμαι είχε έρθει κιόλας ένα κορίτσι 16χρονο από την Κρήτη, σωστά πρόσφατα, θυμάμαι, ναι. Που ήταν πολύ επηρεασμένη από τον Παντελίδη, είχε ξεκινήσει να ασχολείται με τη μουσική εξαιτίας του Παντελίδη και της είχαμε πει πάρα πολύ ωραία λόγια, έμοιαζε πάλι ο τρόπος που τραγουδούσε με τον Παντελή. Mm-hmm. Είναι όμως διαφορετικό ένα παιδί στα 16 να έχει μόλις ξεκινήσει και να
είναι τόσο επηρεασμένο από το ίνδαλμά του. Ναι. Από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 30 χρονών, νομίζω μας είπες. Ναι. Και ο οποίος είναι ένας μουσικός. Πραγματικά φαίνεται ότι έχεις και γνώσεις και εμπειρία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άλλο λοιπόν. Στο 16χρονο το παιδί το δέχομαι. Mm-hmm. Αλλά σε σένα όχι. Εσύ πρέπει να βρεις τη δικιά σου την περπατησιά. Το δικό σου τρόπο να εκφράζεις. Να είναι πολύ δικό σου. Να μην θυμίζει τίποτα, γιατί έχεις και τη δυνατότητα να μην θυμίζεις mm-hmm. κανέναν. Είσαι καλός, πραγματικά. Αλλά βρες την περπατησιά σου, ανεπηρέαστος από οποιονδήποτε άλλον. Με πολύ αγάπη καταρχήν θα είπα όλα αυτά, έτσι. Όχι, είναι, τα σέβομαι, δεν έχω... Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω την ψηφοφορία. Εμένα μου άρεσε το τραγούδι σου, μου άρεσε η φωνή σου. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να σε ξανακούσω. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. Μανώλη, έχεις μια πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθαρή, λαϊκή. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο. Έχεις τις δυνατότητες, γιατί έχεις φωνή, έχεις πάθος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ερμηνεύεις τον εαυτό σου. Ερμηνεύεις με κάποια δανεικά στοιχεία, δανεικά ή δανεικά που λέει και το τραγούδι σου. Για τώρα εγώ δεν σε βρίσκω έτοιμο, θα πω όχι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μανώλη, είσαι καλός, τραγουδάς ωραία, γράφεις ωραία τραγούδια. Βρες λοιπόν αυτό το δρόμο. Θα προτιμούσα να έρθεις του χρόνου, εντελώς Μανώλης, και να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Τι εννοείς? Λέω όχι για την επόμενη φάση. Λέω ναι στο ότι έχεις ταλέντο. Εντάξει, δεν το αμφισβητούμε. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά για την επόμενη φάση θα σου πω κι εγώ. Okay. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.